Ομιλία πραγματοποίησε ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Πασόκ Δημάρου Νομού Σερών Μιχάλης Τζελέπης στην Ολομέλεια της Βουλής της 5ης-15 Δεκεμβρίου σχετικά με την τροπολογία της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την εφάπαξη οικονομική στήριξη για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Στην αρχή της τοποθέτησής του, ο βουλευτής τόνισε ότι η ψηφοφορία που έχουν ζητήσει οι βουλευτές της συγκυβέρνησης να διεξαχθεί σήμερα στη Βουλή για το εφάπαξη κοινωνικό επίδομα ενίσχυσης των χαμηλών συνταξιούχων καταδεικνύει σαφέστατα γιατί βρισκόμαστε στον 8ο μνημονιακό προϋπολογισμό. Η ψηφοφορία που οι βουλευτές της κυβέρνησης έχουν βάλει σήμερα στην Βουλή για το εφάπαξ κοινωνικό επίδομα ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων νομίζω ότι καταδεικνύει σαφέστατα γιατί πριν από λίγο καιρό ψηφίσαμε και βρισκόμαστε στον 8ο μνημονιακό προϋπολογισμό, γιατί από την πλευρά των Ευρωπαίων υπάρχει αυτό το θράσος απέναντι στη χώρα και πραγματικά μου δημιουργεί έκπληξη όταν ακούω από τους συγκυβερνώντες να λένε ότι καλωσορίζουν την δήλωση της Προέδρου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, της κυρίας Γεννηματά, η οποία τι έκανε, από τις Βρυξέλλες, πέρα από το να στηρίξει την χώρα. Αλλά σήμερα την ακούσαν. Όταν όμως εμείς από το 2010 ζητάμε ως Πασόκ στην αρχή εθνική συνεννόηση, εθνική γραμμή διαπραγμάτευσης, για να αντιμετωπίσουμε την αλαζονία των τότε Τροϊκανών, σήμερα βαφτισμένοι θεσμοί, ποια η θέση των υπολείπων κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ποια η στάση τους και γιατί, σήμερα γίνεται απόλυτα φανερό ότι δυστυχώς την κρίση, όπως επανειλημμένα έχουμε πει, την έχουν χρησιμοποιήσει τα πολιτικά κόμματα, κατατοδοκούν κάθε φορά, άλλοι για να γίνουν πρωθυπουργοί και για να πάρουν εξουσία, άλλοι για να κάνουν κόμματα και να γίνουν μετέπειτα πρωθυπουργοί. Και έρχονται σήμερα και ζητάνε ονομαστική ψηφοφορία. Γιατί το πρωτεύον είναι η ευαισθησία απέναντι στους χαμηλούς συνταξιούχους. Δεν το δείξατε αυτό, κύριε, τη συγκυβέρνηση. Στη συνέχεια, ο κύριος Τζελέπης ανέφερε ότι έγινε φανερό στον ελληνικό λαό ότι φέρατε έναν προϋπολογισμό με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον φόρους και με 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ περικοπές κοινωνικών παροχών και εξαγγέλθηκε πριν λίγο στην ομιλία του Πρωθυπουργού ότι θα δώσετε τα 671 εκατομμύρια. Ακόμα, ο βουλευτής δεν παρέλειψε να τονίσει ότι εμείς ως Δημοκρατική Συμπαράταξη δεν έχουμε κανένα δίλημα. Εμείς δεν είμαστε με κανέναν από τους δύο. Δεν είμαστε ούτε με τον Σόιμπλε, αλλά δεν είμαστε ούτε με τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είναι μέσα σε ένα τοπίο της ομίχλης, είναι ένα ραντεβού στα τυφλά με τους εταίρους και έπρεπε να στρέψετε την κοινή γνώμη κάπου αλλού να συζητάμε σήμερα για αυτό το οποίο είναι αυτονόητο. Δεν θα μπορούσατε να το περάσετε, δεν χρειαζόταν ονομαστικές ψηφοφορίες. Αλλά έπρεπε να βάλετε αυτά τα διλήμματα σήμερα για να προσανατολίσουμε και την κοινή γνώμη από το τι συμφωνήσατε μέχρι σήμερα και ποια χειρότερα έρχονται για τον ελληνικό λαό. Αυτό δεν είναι στάσεις ευθύνης από τη δική σας την πλευρά. Κροκοδίλια είναι τα δάκρυα απέναντι στην κοινωνική ευαισθησία που δείχνετε σήμερα απέναντι στους χαμηλούς συνταξιούχους όταν έχετε αφαιρέσει κοινωνικές παροχές σοριδών και πολλά περισσότερα εκατομμύρια το ΕΚΑ στην επικουρική, όλα αυτά τα επιδόματα των συνταξιούχων. Γι' αυτό από τη δική μας την πλευρά, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, θεωρούμε ότι δεν είναι στάση ευθύνης ούτε το παρόν, ούτε η αποχή. Γι' αυτό και λέμε όμως ότι ένα πράγμα έχει να κάνει από την άλλη την πλευρά η κυβέρνηση, η οποία οδηγεί τα πράγματα καθημερινά σε μεγαλύτερα αδιέξοδα, είναι να παραιτηθεί και να φύγει.